Τώρα μας κρατάστε το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Είναι ανάγκη να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και ο ελληνικό λαό θα την καταλάβει. Η χώρα μας λοιπόν πρέπει να μπει στην τροχιά μιας νέας εποχής. Συμμετοχή στη νίκη, γιατί αυτή η φωνή είναι φωνή νίκη. Είναι μεγάλη τιμή που αισθάνομαι για την εμπιστοσύνη και την εντολή του ελληνικού λαού. Θα είστε εσείς η έκπληξη των εκλογών. Η ιστορία θα δείξει. Ο λαός, οι άνθρωποι τους οποίους συναντάμε, αυτό δείχνουν. Κυριακή κοντή γιορτή, θα το δούμε. Τι ποσοστά έτσι περίπου πιστεύετε ότι θα πάρουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες? Κοιτάξτε, γενικώς από τη στιγμή που ξεκίνησα τον προεκλογικό μου αγώνα, δεν έχω δει καθόλου το θέμα νούμερα. Κοιτάζω μόνο τους πολίτες, συζητάω μαζί τους και θα είμαι ευτυχισμένος ό,τι αποτέλεσμα και να δώσουν οι κάλπες. Τι πιθανό. Θα κάνετε εσείς όμως όταν θα μπείτε μέσα στο κοινοβούλιο, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε ποιο θα είναι? Θα ζητήσω από τους πολιτικούς να κοιτάξουν στα μάτια τα παιδιά τους και να οργανώσουμε το μέλλον αυτών των παιδιών. Είστε δάσκαλος. Κοιτάξτε εσείς τα παιδιά. Το είπατε αυτό στα παιδιά τα μικρά. Ακριβώς αυτό έκανα. Κοίταξα και τα δικά μου τα βιολογικά παιδιά, αλλά και τα παιδιά που είχα στην τάξη και τους είπα ότι εγώ είμαι εδώ για να κάνω το μέλλον σας καλύτερο. Όχι μόνο καλύτερο από όσο ζούσαμε μέχρι τώρα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε άριστο, γιατί η χώρα μας έχει όλα τα εχέγγυα να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Μου είπατε νωρίτερα ότι μιλήσατε με τα παιδιά και τους ζητήσατε να σας γράψουν τι περιμένουν από έναν άνθρωπο που θα μπει, θα τους εκπροσωπήσει στη Βουλή. Και τι σας έγραψε? Τα παιδιά μου ζήτησαν από απλά πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα το να κάνουμε ποδηλατοδρόμους σε κάθε γειτονιά ή να κάνουμε πίστες για skateboard, αλλά μου ζήτησαν και πράγματα όπως είναι να διώξω την κρίση από τη χώρα, να διώξω τη θλίψη από τα μάτια των γονιών τους και να φέρω το χαμόγελο σε όλους τους Έλληνες. Το 2040-45 που υπολογίζουν ότι θα βγει η χώρα τελείως από την κρίση και θα μπούμε στην ελεύθερη αγορά για να δανειστούμε, αυτά τα παιδιά θα είναι στην ηλικία σας περίπου. Ακριβώς. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν μια διαφορετική φιλοσοφία όσον αφορά για το μνημόνιο. Ποια είναι όμως η εναλλακτική πρότασή σας? Εγώ ακόμα δεν την έχω καταλάβει και φαντάζομαι περισσότεροι. Είναι μόνο δεν σας θέλουμε, εσείς στη Στρόικα, γεια σας και μετά όμως τι? Το μνημόνιο δεν είναι σκέτο, είναι μαζί με τη Δανειακή Σύμβαση. Μας έχουν πείσει ότι αυτή τη στιγμή ό,τι κάνουμε στη χώρα γίνεται επειδή υπάρχει το μνημόνιο. Δεν είναι έτσι. Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται χωρίς να μπαίνει στη χώρα, στην πραγματική αγορά, ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ, ούτε καν το ΕΣΠΑ λειτουργεί. Και όμως η χώρα λειτουργεί. Φανταστείτε να αναστραφεί το κλίμα της αγοράς και ο Έλληνας να αρχίσει να δραστηριοποιείται, να αρχίσει να παράγει, να αρχίσει να δημιουργεί δικές του επιχειρήσεις. Και εμείς ακριβώς αυτό θα κάνουμε. Θα κάνουμε το περιβάλλον το επιχειρηματικό τέτοιο, έτσι ώστε να θέλει ο Έλληνας να επενδύσει. Ναι. Ακούω όμως και από εσάς θα, επί του πρακτέου, ποιες είναι οι λοιπόν, δικές σας προτάσεις? Θα σας πω, αυτή τη στιγμή για να ανοίξεις μια επιχείρηση χρειάζεται να μαζέψεις καμιά ογδονταριά χαρτιά και να τρέχεις, αντί να τρέχεις για τη δουλειά σου, να τρέχεις να τακτοποιήσεις όλα αυτά τα γραφειοκρατικά ζητήματα. Όλη αυτή η γραφειοκρατία δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Μετά, από τη στιγμή που ξεκινάς, αντί να έχεις το κράτος αρρωγό, το έχεις μπροστά σου να σκοντάφτεις πάντα επάνω του, δεν έχεις ένα σωστό φορολογικό σύστημα. Εμείς θα φέρουμε ένα ειλικρινές, δίκαιο και ενιαίο θα είναι. Ενιαίο φορολογικό σύστημα, όπου οι φορολογικοί συντελεστές θα είναι τέτοιοι, έτσι ώστε να μην αισθάνεται ο επιχειρηματίας ή ο πολίτης ότι το κράτος το έχει, όχι απλά συνεταίρο, το έχει
πάνω στο κεφάλι του, στο σβέρκο και δεν μπορεί να φύγει, ξεφύγει από αυτό. Στο μνημόνιο, ναι, στο πρώτο, κυρίως στο πρώτο, υπήρχαν πράγματα που ούτως ή άλλως κάποια στιγμή στην Ελλάδα πρέπει να είχαν γίνει. Ας το πούμε τώρα, η μείωση του κράτους, που όλοι το λένε, όπως και η γραφειοκρατία. Αυτά δεν θα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και 10-20 χρόνια τουλάχιστον. Σε λάθος. Ποιο λόγο δηλαδή να μην γίνουν έστω και με την υπογραφή του, του μνημονίου? Δεν γίνεται. Μέσα στο μνημόνιο δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει τίποτα. Γιατί οτιδήποτε, άμα έχετε δει, ναι, οτιδήποτε, ακόμα και ο Υπουργός Οικονομικών, ακόμα και ο Πρωθυπουργός, πρέπει να πάρει την άδεια της Τρόικας και του Ράχεμπα. Μπορείς να βάζεις κάποιον μέσα στο σπίτι σου, να διοικεί το σπίτι σου και μετά να λες ότι εγώ κάνω πράγματα, όταν για οτιδήποτε, ακόμα και να πας στην τουαλέτα, πρέπει να πάρεις την άδεια από τον Ράχεμπαχ. Είπατε όμως νωρίτερα ότι το κράτος, έστω και με αυτές τις δυσκολίες, λειτουργεί. Πώς όμως λειτουργεί όταν τώρα έχουμε εκλογές βέβαια και δεν φαίνονται, αλλά όταν όμως έχουν να λήξουν διάφορα ομόλογα, όταν είναι να πληρώσουν συντάξεις? Εάν βγούμε τελείως από αυτό το μηχανισμό στήριξης που υπάρχει μέχρι στιγμής, εσείς πού θα βρείτε όμως τα λεφτά? Λοιπόν, λειτουργεί στο ρελαντί, όπως ένας κινητήρας, ναι, που λειτουργεί στις 800 στροφές. Αυτή τη στιγμή, εάν δεν πάρει μπροστά η πραγματική μηχανή της οικονομίας, δεν υπάρχει ενδεχόμενο, θα οδηγούμαστε διαρκώς σε ύφεση και ύφεση και ύφεση. Τα χρήματα παράγονται από την παραγωγή υλικών αγαθών. Όταν δεν υπάρχουν υλικά αγαθά, δεν παράγουμε, δεν εργαζόμαστε, πώς θα υπάρξει ο πλούτος? Γεωργία, από ό,τι καταλαβαίνω. Πρωτογενής τομέας, δευτερογενής, ναι, τομέας, τριτογενής τομέας. Ισότιμη και ισόρροπη ανάπτυξη. Τα χρήματα αυτά, αν σταματήσουμε να πληρώνουμε όλα αυτά τα υπέρογκα και ληστρικά επιτόκια και σταματήσουμε να πληρώνουμε τα χρήματα του μνημονίου, ναι, και τους υποτιθέμενους δανειστές μας, τότε αυτά τα χρήματα θα μπουν στην πραγματική οικονομία, θα πυροδοτήσουν την ανάπτυξη και η χώρα θα μπορέσει να παράγει νέο πλούτο. Και όπως είπα, όπως η μηχανή είναι στο ρελαντί, έτσι και η μηχανή οικονομική, έτσι όπως και του αυτοκινήτου, αν αυξήσει στροφές, αυξάνεται και η οικονομία, έτσι ακριβώς θα γίνει. Οπότε, για να καταλάβουμε, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Ακριβώς. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ζητούν έστω και μονομερή απόσυρση, διαγραφή του χρέους και του χρέους, του απεχθούς και επαχθούς χρέους, γιατί ένα μέρος του χρέους είναι απεχθές και επαχθές. Εμείς, μια Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου θα μελετήσει τα πάντα ό,τι αφορά το χρέος και μέσα σε ένα μήνα θα δώσει το πόρισμα, το οποίο θα ανακοινωθεί στον ελληνικό λαό και θα πούμε ότι, ξέρετε κύριοι, χρωστάμε 170-130, όσα μας πούν. Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία θα πληρώσουμε τους δανειστές μας. Είστε υπέρ της ιδιωτικής εκπαίδευσης? Προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι θέμα ιδιοκτησίας της παιδείας. Είναι θέμα του να υπάρχει όραμα στους ανθρώπους που έχουν στα χέρια τους την παιδεία των παιδιών μας. Φεύγουν όμως για το εξωτερικό πάρα πολλοί Έλληνες. Αχ, αυτός είναι ο καημός μου. Αυτός είναι ο καημός. Πώς θα το σταματήσουμε αυτό το πράγμα? Και φεύγουν και μυαλά κιόλας. Λοιπόν, εάν στη χώρα κάνουμε κανόνες με τους οποίους μπορούν οι άνθρωποι να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας, να ξέρετε ότι όλος αυτός ο πλούτος που βλέπετε, ό,τι βλέπετε, μπορούν να τον εκμεταλλευτούν οι ίδιοι Έλληνες. Και δεν χρειάζεται να έρθουν ούτε ο Ράιχενμπαχ να μας κάνει το πρόγραμμα ήλιος, ούτε να έρθει ένας Ολλανδός, ούτε ένας Κινέζος να επενδύσει στη χώρα μας. Σας θεωρούν λαϊκιστές. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Όταν προτείνεις εφικτά προγράμματα, χειροπιαστά, τα οποία είναι καταγεγραμμένα και σε θεωρούν λαϊκιστή, κάπου αλλού πρέπει να ψάξεις την απάντηση. Μήπως θα είστε μια φούσκα η οποία τώρα μπορεί να μεταφραστεί αυτό σε πολύ μεγάλα ποσοστά, αλλά στις επόμενες εκλογές να εκμηδενιστούν, όπως έχει γίνει στο παρελθόν και με την Πολιτική Άνοιξη, με το Δίκη και με όλα αυτά τα κόμματα που ήταν κομμάτι των μεγάλων κομμάτων? Λοιπόν, και ο Πάνος Καμένος και εγώ προσωπικά υπόσχομαι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να μην είμαστε όχι φούσκα για τα εκλογικά πράγματα της χώρας, αλλά να είμαστε ένα πραγματικό όραμα για το μέλλον του τόπου. Σας είπα, εγώ δεν ήρθα εδώ για να εισπράξω χειροκροτήματα. Ήρθα εδώ να δουλέψω πραγματικά για να κάνω τον τόπο καλύτερο. Τα εθνικά θέματα τι γίνεται? Το έχουμε εθνική
εξωτερική πολιτική και αυτήν θα ακολουθήσουμε. Ποιο είναι ακριβώς έτσι το δόγμα σας στην εξωτερική πολιτική? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχουν παγκόσμιες ανακατατάξεις, δεν μπορείς να ακολουθήσεις ένα δόγμα. Απλά το δόγμα μας είναι η υπεράσπιση του εθνικού συμφέροντος. Αυτό είναι το δόγμα. Δεν μπορείς να πεις, αν κάνεις συμμαχία με τον Α ή Β, από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί από το ποιο είναι το συμφέρον του τόπου. Έχω ακούσει πολλές φορές και υποψηφίους του κόμματός σας, όπως και τον πρόεδρο του κόμματός σας, να μπλέκουν σε διάφορες συνωμοσιολογικές θεωρίες. Η δική μου άποψη είναι ότι αν πάρεις τα πράγματα ένα-ένα, να ξεχωρίσεις, τα βάλεις κάτω και δεις ποιοι υπέγραψαν, θα δεις ότι πιθανόν κάποια από αυτά να στέκουν. Δεν μπορώ να πω ότι 100% όσες συνωμοσιολογικές θεωρίες βγήκαν στο φως της δημοσιότητας στέκουν, αλλά πιστεύω ότι ένα μέρος από αυτές μπορεί να είναι αληθινό. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ.